Σιμόπουλος Θεόδωρος, δικηγόρος της Θεσσαλονίκης. Κύριε Σιμόπουλε, τι ακριβώς ήταν αυτή η υπόθεση με την οποία ασχοληθήκατε? Είναι μια περίεργη υπόθεση. Είναι μια υπόθεση η οποία έλαβε χώρα το καλοκαίρι και Σεπτέμβριο του 2018. Αφορούσε το θάνατο ενός ανθρώπου στην περιοχή της Περαίας. Είχε διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση στο διάστημα εκείνο. Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ξαφνικά, μετά από ένα ανώνυμο τηλέφωνο, η υπόθεση ανασύρθηκε από το αρχείο, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο και νέο στοιχείο. Η υπόθεση προχώρησε, ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον κύριο εισαγγελέα Πρωτοδικό και οι εντολές μου παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του πρώτου τακτικού ανακριτή. Ο κύριος ανακριτής μας άκουσε, καταθέσαμε απολογητικό υπόμνημα, απάντησε η ίδια οι απολογούμενες ερωτήσεις και κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη και του κυρίου εισαγγελέα Πρωτοδικών ότι θα πρέπει να αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Η θέση της ποια είναι, η θέση της είναι προφανώς ότι αρνείται και δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το θάνατο του σύζυγου της. Έχετε διερευνήσει πώς έφτασε η υπόθεση, στο να βγει από το αρχείο και να τεθεί ξανά ένα? Τι να σας πω, φαίνεται από τη δικογραφία ότι υπήρξε ένα ανώνυμο τηλέφωνο, χωρίς όμως κάτι συγκεκριμένο στο οποίο να γίνεται αναφορά. Είχε τεθεί στο αρχείο με διάταξη του κυρίου εισαγγελέα Πρωτοδικού και φυσικά με ενημέρωση της εισαγγελίας εφετών, όπως γίνεται δικονομικά σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Δεν είναι η οικογένεια του θύματος, αν αντιθέσει είναι μαζί με την. Η οικογένεια του θύματος, τα παιδιά της απολογούμενης είναι μαζί της, προφανώς δεν πιστεύουν ακράδατο ότι η μητέρα τους δεν έχει καμία σχέση με το θάνατο του πατέρα τους. Οι συγγενείς του θανόντος δεν εξέφρασαν κάποια άλλη άποψη όταν κλήθηκαν να καταθέσουν ως μάρτυρες στα πλαίσια της προκαταρκτικής. Δεν υπήρξε δηλαδή κάτι το οποίο να προσδίδει ένα ουσιαστικό κίνητρο σε μια τέτοια βαριά ιστορία, μια τέτοια βαριά υπόθεση. Το ανώνυμο τηλεφώνημα τι έλεγε δηλαδή, τι μπορεί να έλεγε? Και διερευνήστε αυτή την υπόθεση σε σχέση με την κυρία η οποία σκότωσε τον άντρα της. Αυτό, τίποτα.